Προχωρά παρά τι αντιδράσει των τοπικών φορέων η διαδικασία παραχώρηση του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη των Χανίων σε ιδιώτε και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίε, τα χρονοδιαγράμματα του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπουν παραχώρηση έω και για 50 χρόνια. Έω τι 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν στο Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου οι δεσμευτικέ προσφορέ των υποψηφίων επενδυτών για τα πρώτα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα των προ αεροδρομίων. Αρχικά, υπενθυμίζω τι αποφάσει που προέκυψαν έπειτα από τη σύσκεψη φορέων που είχε πραγματοποιηθεί στα γραφεία τη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στι 14 Μαρτίου 2014. Αν και εκφράστηκαν πολλέ διαφορετικέ απόψει, προκύπτει σαφώ ένα σημείο στο οποίο υπάρχει συμφωνία. Στην παρούσα φάση και με τον τρόπο που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ, η αποκρατικοποίηση είναι λάθο. Η διαδικασία κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών από επενδυτικά σχήματα στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα, αν και ο διαγωνισμό έχει πάει πίσω λόγω των ετοιμάτων των υποψηφίων για παράταση. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν ισχυρά επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν όλα τα τεχνικά, νομικά και οικονομικά προαπαιτούμενα. Το ζήτημα τη ιδιωτικοποίηση αφορά 14 περιφερειακά αεροδρόμια που θα παραχωρηθούν σε επενδυτέ για 40 συν 10 χρόνια σε δύο ομάδε. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκη, Χανίων, Κέρκυρα, Ζακίνθου, Κεφαλωνιά, Ακτίου και Καβάλα, με δυνατότητα ένταξη και των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολη, Αράξου, Καλαμάτα και Νέα Αχίαλου. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα αεροδρόμια Ρόδου, Κο, Σκιάθου, Μικόνου, Σαντορίνη, Σάμου και Μιτιλίνη, με δυνατότητα ένταξη και των αεροδρομίων Χίου, Καρπάθου, Νέα Αχιάλου και Λίμνου. τα αεροδρόμια να πάνε ένα-ένα. Σαφώ μπορεί να ήταν πιο χρονοφόρο διαδικασία, αλλά σίγουρα όμω θα σύφερε περισσότερο το, το, το τοπικά, ε, αν γινόταν αυτή η διαδικασία. Γιατί και θα μπορούσαμε να έχουμε μία πρόταση, οι φορεί, ώστε να λάβει ο καθένα στον τόπο του το αεροδρόμιο του. Η τοπική αυτοδιοικητική εξουσία, οι επαγγελματικοί φορεί, αλλά και η συνδικαλιστική ηγεσία τη ΣΥΠΑ παρέμειναν μόνο στι δηλώσει. Δηλαδή δεν προχώρησαν για να εξετάσουν την προσφυγή. Στο Συμβούλιο Επικρατεία κατά του ΤΑΙΠΕΔ για τη διδικοποίηση, ούτε καν συζήτησαν την πρόταση του επιμελητηρίου για την αγορά του αεροδρομίου Χανιών από την τοπική κοινωνία. Από τη διαδικασία εξαιρείται το αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη του Ηρακλείου, το οποίο θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο τη σύμβαση παραχώρηση για την ανάπτυξη του νέου διεθνού αερολιμένα στο Καστέλι.